Δρουσότη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και πάλι κύριε Δρουσότη, είμαστε ενώπιον νέων αυξήσεων. Το περιμέναμε, το περίμεναν και οι πρατηριούχοι μας, το είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα στα 9 σέντ. Εκείνο που δεν περίμενα είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Και εγώ προσωπικά στο πετρέλαιο κίνησης ανέμενα ότι δεν θα ανέβαινε. Εκεί είναι 6 σέντ πιο ακριβό από σήμερα. Βενζίνη, 6 το πετρέλαιο κίνησης και 14 το πετρέλαιο θέρμασης, κανείς μας δεν το ανέμενε. Ναι. Και δυστυχώς φαίνεται θα συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις και δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και δεν μας λένε και δεν υπάρχουν μάλλον επαρκή δικαιολογητικά. Γιατί κρατάνε κλειστή αυτή τη φόρμουλα με τα στοιχεία υπολογισμού από πλευράς των εταιριών. Το Υπουργείο Εμπορίου μας λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα και μπορούμε να τα δούμε και στις ιστοσελίδες τους. Αλλά όχι όλα, κύριε Δρουσότη. Όμως ναι, η λογική όλα, τι λέει. Και αυτά τα κάποια δεν είναι ικανοποιητικά. Τι στοιχεία υπάρχουν, οι τιμές. Εκείνο που θέλουμε εμείς, κάποια στοιχεία τα οποία πιθανόν και να δικαιολογούνται έτοιμες. Αλλά θέλουμε να μας πείσουν ότι ναι, είναι δικαιολογημένες οι τιμές, διότι είναι ισχυρισμοί του Υπουργείου ότι είναι δικαιολογημένες οι τιμές και παρακολουθούνται. Ναι. Αλλά δεν μας δίνουν πιστικά στοιχεία και από την άλλη εμείς έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι χρειάζονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, ναι. Και όταν δεν έχουμε αυτές τις απαντήσεις, γινόμαστε και καχύποπτοι. Κύριε Δρουσότη, ελάτε να το αναλύσουμε λίγο με την εμπειρία σας. Γιατί έχετε υπηρετήσει χρόνια και ήσασταν στο αρμόδιο Υπουργείο και παρακολουθήσατε τα πράγματα. Θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι σταθερές εδώ και πόσον καιρό, ένα μήνα? Μιλούμε για διεθνή κλίμακα. Ναι, σε διεθνή κλίμακα. Ναι, λίγο πολύ ήταν κάπως σταθεροποιημένες, ακόμα και σε κάποιο χρονικό διάστημα μειωμένες. Μάλιστα. Λοιπόν, λέμε ότι οι εταιρείες φέρνουν φορτίο κάθε πόσες μέρες, κάθε 10 μέρες. Να κάνουμε τα μαθηματικά μαζί. Μέσος όρος είναι κάθε 8-10 μέρες, ανεξάρτητα αν είδαμε και αυξήσεις, δύο αυξήσεις σε μία εβδομάδα. Ναι. Που εκεί η λογική λέει ότι δεν δικαιολογούνταν. Αυτό το φορτίο των που παραλαμβάνουν είναι στις 8 με 10 μέρες. Θέλουμε να απαντήσεις γιατί να υπάρχουν δύο αυξήσεις την ίδια εβδομάδα. Η απάντηση είναι η μία εταιρεία πιθανόν να μας να πει ότι δεν την έβαλα όλα, ήταν 12-15 σέν, έβαλα τα 7 την μια τις 3 ημέρες και τις άλλες 3 τα άλλα 7. Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να μην σημαίνει τίποτε, όμως μπορεί και να σημαίνει και σοβαρά πράγματα που να έχουν σχέση με την όθευση του ανταγωνισμού. Γι' αυτό θέλουμε ερωτήματα, τα ερωτήματά μας να απαντηθούν. Και θα πω, εφόσον θέλεις ο Νούφριε να το απαντήσουμε και να το αναλύσουμε, έχω συγκεκριμένα στοιχεία εδώ και λέω ότι στην περίοδο για ένα μήνα, 28 του Μάρτη και μετά για ένα μήνα, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος χωρίς τους φόρους, όχι με τους φόρους, ναι, που είναι πιο αξιόπιστο, είχε μειωθεί κατά η βενζίνη 95,6,8 σέντ και εμάς ανέβηκε 5,1. Το πετρέλαιο κίνησης είχε να ανεβεί σε αυτόν τον μήνα, διότι λέω είναι μήνα χρονική περίοδος και για να είναι κάπως μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε 12,6 σεν και στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 3,2 σεν. Το πετρέλαιο θέρμασης έμεινε το ίδιο στην Κύπρο για την ίδια περίοδο του ενός μήνους και στην Ευρώπη ο μέσος όρος μειώθηκε 17 σεν. Ναι. Και έρχομαι, λέω εγώ, είναι ετεροχρονισμένα αυτά, ας δεχθούμε χάρη συζήτησης. Και έρχομαι τον επόμενο μήνα που ήταν η αυξήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, βλέπουμε ότι η Κύπρος ακολούθησε πίστα τις αυξήσεις. Ναι. Αυτά τα πράγματα θέλει λοιπόν, περιμένετε, με ενδιαφέρει πολύ το να μας τα απαντήσει. Ωραία, ελάτε. Με ενδιαφέρει πολύ το πρώτο στοιχείο μας. Μου είπατε ότι ο μέσος όρος για τον Μάρτιο
Ήταν στα 6. Ο μέσος όρος 28 του Μάρτη και 4 εβδομάδες. Ωραία. Για 4 εβδομάδες. Ωραία. Για 6,8. 4 εβδομάδων. Εκεί ήταν 6,8 η μείωση. Η μείωση ήταν, και το τονίζω, χωρίς τους φόρους. Ναι. Που είναι πιο αξιόπιστο. Ναι. Στην Ευρώπη η μέση μείωση ήταν 6,8 σε η βενζίνη και μας ανέβηκε 5,1. Άρα λάβω υπόψη τη μείωση που είχε η Ευρώπη το μέσον όρο της, το 6,8, συν το 5,1 που εμείς πήγαμε αντίθετα με αύξηση. Λογικά η αύξηση που επιβάλαμε ήταν στο 11,9. Βεβαίως, συσσωρεύονται. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να δούμε σε αυτό το διάστημα των 4 εβδομάδων, παραδείγματος χάρη, που μας λένε ότι κάθε 10 έρχεται το νέο φορτίο. Δικαιολογείται ή όχι η αύξηση, μία αύξηση που αγγίζει το 12%. Η αύξηση τώρα. Όχι, για τις 28 Μαρτίου που είχατε τα στοιχεία. 28 Μαρτίου και μετά για ένα μήνα. Ναι. Σαν να το λέω ότι η βενζίνη 95 μειώθηκε στην Ευρώπη 6,8 και εμάς αυξήθηκε 5,1. Μιλώ για αμέσους όρους. Μάλιστα. Πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε 12,6 στην Ευρώπη και εμάς αυξήθηκε κατά 3,2. Ναι. Και το πετρέλαιο θέρμανσης, για τον ίδιο μήνα μιλούμε, έμεινε σταθερό το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτόν τον μήνα, αλλά στην Ευρώπη μειώθηκε 17 σέντ. Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε ένα λεπτό. Μείνετε ένα λεπτό. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, εκπρόσωπος συνδέσμου πρατηριούχων. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, προσπαθούμε να βγάλουμε μια φόρμουλα, αλλά και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εδώ μαζί με τον κύριο Δρουσιώτη. Και φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για αυτές τις αυξήσεις. Εσείς τι λέτε, πρατηριούχο. Τι φόρμουλα προσπαθείτε να βγάλετε. Προσπαθούμε να δούμε. Το 6 έχει δώσει κάποια στοιχεία 28 του Μάρτη και για ένα μήνα είχε μειωθεί κατά μέσον όρο 6,8 στην Ευρώπη η τιμή του βαρελιού. Εμάς την ίδια ανάλογη αντίστοιχη περίοδο ανέβηκε 5,1 πάνω. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Κύριε Σοκράτους, δεν μπορείτε να βγάλετε φόρμουλα, ούτε μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα, γιατί είναι, οι εταιρείες αγοράζουν από δηλισμένο προϊόν, από επιχειρήσεις όπως είναι τα δηλιστήρια. Ναι. Δεν μπορεί να συγκρίνεις το αργό πετρελαίο, την τιμή του αργού πετρελαίου με το τι πουλούμε στα πρατήρια ή πότε μειώνονται ή πότε αυξάνονται. Και επίσης έχει και σημασία το δολάριο, πόσο ανεβαίνει ή πόσο κατεβαίνει. Ναι. Είναι όλα σχετικά αυτά. Άρα εσείς λέτε ότι δικαιολογούνται? Όχι, δεν λέω ότι δικαιολογούνται. Απλώς λέω ότι τα δηληστήρια είναι επιχειρήσεις οι οποίες πουλούν δηλισμένο προϊόν προς τις εταιρείες. Ναι. Δεν έχει σχέση με το πόσο βλέπουμε το πετρελαίο διεθνώς, το αργό πετρελαίο. Πόσα καλά, να δούμε πόσα μας το πουλούσαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να δούμε πόσο αυξάνονται τα κόστη από εκεί. Και αν ένα δηληστήριο αποφασίσει ότι θα βάλει επιπρόσθετο κόστο πάνω. Μα έχουμε τα στοιχεία να ξέρουμε, αφού δεν μας τα δίνουν. Όχι, ένα δηληστήριο, λέω, στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα. Ναι. Που αγοράζουν. Δεν τα έχουν αυτά, τα έχουν. Όχι, δεν τα έχουν. Ποιο τα αγοράζει, εμεί τα αγοράζουμε. Κάθε κυβέρνηση μπορεί να τα ελέγξει που ανοίγουν τα δηληστήρια. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρουσιώτη, διαφωνείτε? Όχι, εδώ να κάνω μία διόρθωση, διότι υπάρχει μία σοβαρή παρεξήγηση. Η σύγκριση που κάνω εγώ είναι οι αγορές των δηλισμένων προϊόντων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τους φόρους, με την δηλισμένα προϊόντα που εισάγουμε και εμείς. Δεν είναι θέμα αργού ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, η σύγκριση που έχουμε αναφέρει. Εντάξει, πρέπει το Υπουργείο, κύριε Σοκράτου, να μας δώσει ενημερώσεις για αυτά. Μόνοι μας ούτε συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, ούτε μπορεί να ξέρουμε. Μα δεν μας τα λέει όλα το Υπουργείο. Δεν έχουν όλα, δεν μπορούν να μας δώσουν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα, λένε. Μάλιστα. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι αυτή η απάντηση προς τον κόσμο. Χάνετε κι εσείς, κύριε Χριστοδούλου, και το ξέρετε. Χάνετε κι εσείς. Βεβαίως χάνουμε. Όσο ανεβαίνει η τιμή. Εσείς έπρεπε να απαιτείτε πρώτοι. Εσείς έπρεπε να απαιτείτε πρώτοι αυτά τα στοιχεία. Τα απαιτήσαμε και τα απαιτούμε και πήραμε τις ίδιες απαντήσεις που πήραν και ο κύριος Δρουσιώτης. Μάλιστα. Άρα κανείς δεν μπορεί να μας απαντήσει. Κανείς δεν μπορεί. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν θα ζητάνε οι βουλευτές με νόμο, ξέρω εγώ, να τους τα δώσουν? Να τους ρωτήσουμε, θα έχουμε μετά βουλευτές. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, υπάρχουν αντιδράσεις που έρχονται στα πρατήρια, τι σας λένε οι πρατηριούχοι, τα μέλη σας? Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, κάνουν παράπονα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Οι τιμές πλησιάζουν τα 2 ευρώ. Ο κόσμος βάζει 50 ευρώ, βάζει 26-27 λίτρα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο πόσο δυσκολεύεται, αλλά εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Και εμείς αγοράζουμε, πουλούμε με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας συνέχεια τα ίδια. Και θα αυξηθούν κι άλλων, τι βλέπετε εσείς, τι ακούτε? Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάμε σίγουρα στα 2 ευρώ. Μάλιστα. Όπως μέχρι πότε? Τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Μάλιστα. Άμα σκεφτείτε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε 1 ή 2 φορές αύξηση, ναι, είμαστε κοντά τώρα. Μάλιστα. Άρα δεν μας σωστεί τίποτε, λέτε, κύριε Χριστοδούλου, εσείς? Όχι, δεν μας σωστεί τίποτα, κύριε Σοκράτους. Έτσι λέμε. Είναι, ναι, τραγικό αυτό που γίνεται. Μα γίνεται να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά όμως. Τι να κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε με τα καύσιμα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να πιέσουμε όλοι μας. Να βγάλουμε δικό μας πετρέλαιο για να είναι φτηνό. Όχι, να πιώσουμε να υπάρχει διαφάνεια, καλύτερη διαφάνεια. Στοιχεία να δούμε και εμείς να διαπιστώσουμε. Συζητήστε εδώ και εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν έχετε επιρροή παρουσία. Το ζητάμε. Εντάξει, μην το λέτε πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Θα κρατήσω τον κύριο Δρουσότη, γιατί θέλω να πάμε και στο θέμα των ΑΜΠΕ, κύριε Δρουσότη, γιατί έχω εδώ τον πρόεδρο της ΣΕΠΑΕΚ, να τον καλωσορίσω αμέσως, ο Σώτος Σάβα, από τις συντεχνίες της ΑΕΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Σάβα. Και θέλω να δούμε λίγο, γιατί εκδώσατε αυτή την ανακοίνωση καταπέλτης για τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ. Να δούμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πώληση της κιλοβατόρας, στην επέκταση της ΑΕΚ στον τομέα των ΑΠΕ, που ουσιαστικά την περιορίζει πότε, μέχρι το 2025? Σε ένα σημείο, ναι, μέχρι το 2025. Ναι. Εσείς γιατί λέτε ότι εάν λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει δεσπόζουσα, και είναι μια πραγματικότητα, έχει, ναι, δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενέργειας και ηλεκτρισμού, έτσι? Λοιπόν, σκοπός αυτής της απόφασης, το δικαιολογεί η ΡΑΕΚ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι να περιορίσει και να δώσει μεγαλύτερη πρωτοβουλία για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και μεγαλύτερον έδαφος σε ιδιώτες. Εσείς γιατί αντιτίθεστε και λέτε ότι αυτό δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ να μειώσει περαιτέρω, ναι, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος? Η Αρχή Ηλεκτρισμού, ναι, μπορεί κάποιον να πει ότι έχει δεσπόζουσα θέση όσον αφορά τα συμβατικά, την παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικά καύσιμα, δηλαδή από πετρέλαιο ή μαζούτ. Ναι. Που οι τιμές ή το κόστος αποφυγής, όπως λέμε, που ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι όρος με τον οποίο αποζημιώνονται και οι ιδιοκτήτες των ΑΠΕ. Τον ΑΠΕ που εμπήκαν με το σχέδιο του Υπουργείου του 2017-18. Έχει έναν κόστος η Αρχή Ηλεκτρισμού γύρω στα 20 cents τώρα, όσον αφορά τις συμβατικές μονάδες. Ναι. Εκεί, στον τομέα εκείνων, μπορεί κάποιον να πει ναι, ότι έχει δεσπόζουσα θέση. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλοι παραγωγοί, ναι, που παράγουν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με πετρέλαιο ή μαζούτ. Uh-huh. Δεν μπορεί κάποιον να πει όμως, να ισχυριστεί όπως είπε προηγουμένως ότι το αναφέρει ο ρυθμιστής, η ΡΑΕΚ, ναι, στην απόφαση της, ότι έχει δεσπόζουσα θέση τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Αντίθετα, η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει έναν πάρα πολύ μικρό μέρος, μικρό ποσοστό από τις άδειες που έχουν δοθεί σε ιδιώτες βασικά για να κατασκευάσουν και να παράγουν ρεύμα από φωτοβολταϊκά πάρκα. Ναι, αλλά έχει δεσπόζουσα θέση στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν καθορίζεται αν αυτό είναι ανάλογα μαζούτ ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, αλλά δεν μπορώ να βάλω στο ίδιο καλάθι έναν τρόπο παραγωγής που μου στοιχίζει 20 cents μαζί με έναν άλλον τρόπο παραγωγής που μου στοιχίζει σήμερα πιθανόν 4-5 cents ή 2 cents εστίχισαν. Στοιχίζει μάλλον στην Πορτογαλία, όπου προχωρήσαμε με μειοδοτικό διαγωνισμό, ή 5 cents στη Γερμανία, ή γύρω στα 5,5 cents στην Ελλάδα. Ναι, και εμάς πόσα ήταν όταν είχαμε προχωρήσει στο μειοδοτικό, το 2012 ήταν? Εμείς ως Κύπρος, ναι, το 2012 είχε γίνει ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Οι τιμές που επήρε τότε το κράτος και κάποια πάρκα υλοποιηθήκαν, ο διαγωνισμός ήταν για δυναμικότητα γύρω στα 50 MW. Με αριθμών πάρκων, άλλα 5, άλλα 3 MW, άλλα 10 MW, υλοποιηθήκαν, αν δεν κάνω λάθος, 34 MW, με τιμές γύρω στα 8 cents. Και μιλούμε για το 2012. Ναι. Φανταστείτε σήμερα, εάν το κράτος προχωρούσε είτε το Υπουργείο, είτε έδινε το πράσινο φως στην Αρχή Ηλεκτρισμού, είτε την παραγωγή, είτε την προμήθεια να προχωρήσει σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό, θα παίρναμε τιμές. Εγώ λέω και 5 cents, να δεχτούμε τα 5 cents. Ναι. Σήμερα όμως,
δεν είναι 5 cents που στοιχίζει στον Κύπριο καταναλωτή. Δηλαδή, επιδοτώντας στην ουσία από τα 5 ως τα 20, ναι, που είναι σήμερα το κόστος αποφυγής, αυτόν το κόστος το πληρώνει ο Κύπριος καταναλωτής. Ναι, τα 15 λεπτά δηλαδή, σεντ. Δεν μεταγγείλεται. Είναι αυτό το τέλος που αποκόπτεται για ΑΠΕ. Το τέλος που αποκόπτεται για ΑΠΕ πηγαίνει στα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία λειτουργήσαν πριν το σχέδιο του 2017, ναι, που είναι με συγκεκριμένη τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκίνησε πριν 15 χρόνια η πολιτική του κράτους για να εφθαρρύνει την ανάπτυξη στην ΑΠΕ. Με πέραν των 30 cents, σε κατέβηκε στα 28, στα 23, στα 18, στα 13 cents και μετά είχαμε το σχέδιο του 2017, ναι, που τα πάρκα αυτά παίρνουν την τιμή αποφυγής, την τιμή κόστου, θα πούμε, της αρχής ηλεκτρισμού. Μάλιστα. Ναι, αλλά και τώρα είναι εδώ που προκύπτουν και τα υπερκέρδη ή ουρανοκατέβατα κέρδη, windfall profits, ναι, όπως ονομάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνεται, διαπιστώθηκε από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία σε επίπεδο αρχηγών κρατών τους έχει δοθεί το δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι σχετικά απομονωμένα ηλεκτρικά δίκτυα, να εξετάσουν διαφοροποιήσεις στο μοντέλο αγοράς. Mm-hmm. Η Κύπρος δυστυχώς δεν έχει πάρει εξαίρεση από αυτό το θέμα. Δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο πιο γιανά, δεν είπε κάποιος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έπιε να εκπροσωπήσει την Κύπρο ότι θα μπορούσαμε να πιάσουμε κάποια εξαίρεση ή θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το μοντέλο αγοράς, ούτως ώστε να μειωθούν αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, να μου επιτρέπετε, ναι, έχει γίνει με εντολές του ίδιου του Πρωθυπουργού, τα έχουν φορολογήσει, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Μάλιστα, έχουν φορολογηθεί αυτά τα υπερκέρδη. Και πάει προς όφελος των καταναλωτών. Κατά 90% το πόσο... και έχει δημιουργηθεί ειδικών ταμείων που επιδοτά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού. Ναι, τον λογαριασμό του ηλεκτρικού, ώστε να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο. Κύριε Δρουσιώτη, κάτι ανάλογο δεν θα μπορούσε να γίνει και εδώ τουλάχιστον? Εμείς έχουμε δώσει και έχουμε πολεμήσει. Και πολεμούμε αυτή την κατάσταση και εδώ και 2 χρόνια, όταν υπογράφτηκαν τα συμβόλαια των ΑΠΕ με το κόστος αποφυγής. Ναι. Τότε καταγγείλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την εκπομπή σας, στον Ούφρυ, εγώ εκεί κατέκρινα και έλεγα το ότι θυμάμαι. Έπρεπε να πάμε δημιουργικό διαγωνισμό. Mm-hmm. Τότε υπογράψαμε 11 σεν την κιλοβατόρα και εμείς με υπολογισμούς είπαμε ότι πέραν των 6 σεν δεν θα έπρεπε, και μέσα στα 6 σεν είναι και το 12% του λογικού κέρδους. Μάλιστα. Και όμως ήρθε το κράτος και η ΡΑΕΚ και εγγυήθηκαν την τιμή αποφυγής 11 σεν αντί 6, και σήμερα που μιλούμε είναι πάνω από 20. Είναι στα 20 και μας λένε ότι είναι ναι, το κόστος από την άνοδο. Και για τα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη εστήλαμε εδώ και τη Δευτέρα. Σήμερα Παρασκευή, τη Δευτέρα, Τρίτη, στείλαμε τις απόψεις στη ΡΑΕΚ, διότι τι έκανε η ΡΑΕΚ. Θα βγάλει μια απόφαση και την ανάρτησε στην ιστοσελίδα της για δημόσια διαβούλευση. Και εκεί είναι που το είδαμε και εμείς. Τι είπε η ΡΑΕΚ? Κύριε, τι θα λέγατε εάν έρθουμε με κάποια απόφαση να περιορίσουμε το κόστος αποφυγής από το 20 σεν, ήταν 19 όταν την έβγαλε την απόφαση, από τα 19 σεν να την περιορίσουμε στα 11 σεν να πληρώνονται αντί 19 που θεωρούνται ουρανοκατέβατα κέρδη. Mm-hmm. Και εμείς δώσαμε αρκετές απόψεις, θα πω μόνο το περίληψη των απόψεων. Κύριοι, εσείς είπετε από 19 σε 11. Μα εμείς έχει 2-2,5 χρόνια, 3 χρόνια που πολεμούμε ότι το 11 είναι μεγάλο. Αναμένετε να σας πούμε και μπράβο? Θέλουμε εμείς, εάν θα το κάνετε, να το κάνετε στα 8 σεν, μόνο μέσος όρος του τιμής αποφυγής που το 17 ως το 21-22. Αλλά αντιπροτείναμε και δεν θέλουμε να
όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση της ΡΑΕΚ, ναι, που πουθενά δεν αναφέρει ότι αυτή η εξοικονόμηση θα πάει στους καταναλωτές. Προσωφέλος στον καταναλωτό, μάλιστα. Πουθενά δεν αναφέρει. Εσείς το βλέπετε ότι αν η ΑΕΚ επεκταθεί στον τομέα αυτών των ΑΠΕ περισσότερων που τις απαγορεύεται ουσιαστικά με τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ, μπορούμε να έχουμε όφελος εμείς σαν καταναλωτές? Δεν σας άκουσα, κύριε Τρουσιωτή. Είμαστε υπέρ της επέκτασης της αρχής ηλεκτρισμού και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Όπως είναι τα πράγματα, το λέω και τώρα, το έλεγα και πριν τρία χρόνια που μιλούσα για φυσικό αέριο και ότι θα μειωθούν οι τιμές. Ο καταναλωτής δεν θα τη μείωσει και μπορεί και τα επόμενα, και ακόμα και με την ανταγωνιστική αγορά, για 2-3 χρόνια ίσως διαύξηση να τη μείωση. Και ας μην δίνουμε ψεύτικες ελπίδες στον καταναλωτή ότι θα δει μη ουσιαστική μείωση. Με την εισαγωγή του φυσικού αερίου, που είναι και πιο ακριβό τώρα από το πετρέλαιο. Μάλιστα, κατανοητό. Ναι, να κλείσουμε, κύριε Σαββά, παρακαλώ. Να κλείσουμε, αλλά όσο μου λίγο χρόνο, διότι θέλω να σχολιάσω δύο σημεία. Ναι. Το πρώτο που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας είναι η απόφαση της ΡΑΕΚ για τα 11 cents. Εμείς είμαστε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντίθεση ή πάμε εναντίον αυτών που έχουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Ναι. Εμείς το τι λέμε εδώ είναι ότι η ΡΑΕΚ και η πολιτεία, το Υπουργείο, πάει σε λάθος κατεύθυνση εδώ και χρόνια. Δηλαδή, επιλέγει αυτόν τον τρόπο διείσδυσης των ΑΠΕ στην αγορά, ενώ θα έπρεπε να είχε επιλέξει το δρόμο των μειοδοτικών διαγωνισμών, που αποδείχτηκε ότι μπορεί να φέρουν πολύ πιο φτηνές τιμές, τις οποίες φτηνές τιμές με έναν μηχανισμό να φροντίσουν να μεταγγυλίονται στον καταναλωτή, ναι, και όχι στις τσέπες κάποιων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Συμπληρώνω για τούτον ότι και για τον επενδυτή είναι συμφέρουν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, διότι ξέρεις ότι θα πάρεις αυτήν την τιμή, άρα μπορεί να πάει στην τράπεζα και να τους πεις έχω εγγυημένη τιμή, μάλιστα, άρα δανειοδοτήστε με να κάνω το φωτοβολταϊκό πάρκο, άρα δεν έχεις, μειώνεις το ρίσκο της επένδυσης. Ναι. Το δεύτερο είναι που σχολιάζουμε στην ανακοίνωση μας, που αφορά το εμπόδιο ή την απαγόρευση βασικά στην αρχή ηλεκτρισμού να αναπτύσσει έργα ΑΠΕ, αλλά ταυτόχρονα με παλαιότερη απόφαση του ρυθμιστή της ΡΑΕΚ απαγορεύει στην αρχή ηλεκτρισμού να μπορεί να αγοράζει από ιδιώτες παραγωγούς ΑΠΕ ενέργεια, είτε η προμήθεια είτε η παραγωγή της αρχής ηλεκτρισμού, πιο φτηνή ενέργεια από ΑΠΕ, ούτως ώστε να μειώνει το κόστος της και άρα να μετακυλεί αυτόν το όφελος προς τον πελάτη της, προς τον Κύπριο καταναλωτή. Είναι γι' αυτό που αντιδράσαμε, είναι γι' αυτό που φωνάζουμε. Δεν είναι δίκαιος ανταγωνισμός, είναι άδικος ανταγωνισμός, γιατί δηλαδή σε κάποιους να επιτρέπεται, σε κάποιους όχι. Δεν θα φτηνήσει το ρεύμα εάν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της ΡΑΕΚ. Και συμφωνώ με τον κύριο Τρουσιώτη ότι με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου αγοράς, αλλά και την έλευση ακόμα του φυσικού αερίου, θα έχουμε πιο ακριβό ρεύμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Σάβα, και εσάς, κύριε Τρουσιώτη. Να είστε καλά.